το μαγικό στοιχείο κάθε παλιάς γειτονιάς της Αθήνας κρύβεται. Κρύβεται κάτω από τις πιο απίθανες και λεπτοφύης πτυχές της. Τα χορταράκια που ξεπετιούνται από ρογμές τσιμέντου στα πεζοδρόμια, τα ποτάμια που τα καταδίκασαν να γίνουν υπόγεια, τις εγκαταλελειμμένες μονοκατοικίες με τις αυλές και τους απεριποίητους κήπους, τις πλατείες με τα ντεμοντέ καφενεία, τους ναούς τα κυριακάτικα πρωινά. Η περίπατη είναι η διαδικασία που αποκαλύπτει τα μαγικά και τα κρυμμένα παραμύθια κάθε γειτονιάς. Μια ακτίνα χρόνου και πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 70, όπου αφιδώς αρχίζουν και προσφέρονται καταγραφές στις αισθήσεις και στη μνήμη μου από τη γειτονιά σκηνικό ανεπιτίδευτης απλότητας. Κολωνός. Μια ήπειρος γοητείας που σε αδρές γραμμές ορίζεται γεωγραφικά από την Κολοκυνθού, την Ακαδημία Πλάτωνος, το Μεταξουργείο και τα Σεπόλια. Ήπειρος γιώτα, δύο πι, γιώτα, όμικρον, σίγμα, τελικό, ή ήπειρος γιώτα, δύο πι, έψιλον, γιώτα, όμικρον, σίγμα, τελικό. Ήπιος Κολωνός, λοιπόν, ένας αριστοκρατικός παραποτάμιος δήμος της αρχαιότητας, με ελάχιστους ακάλυπτους χώρους σήμερα. Όμως, επειδή η γνώση και η φαντασία έχουν τη δυνατότητα να αναπλάθουν τη χαμένη ομορφιά, ας σκεφτούμε βλάστηση, έντονη και πυκνή, καθώς η περιοχή ποτίζεται από άφθονα νερόκλαδα του Κηφισού ποταμού. Σε αυτήν την αριστοκρατική συνοικία της αρχαιότητας, με ιερές ελιές της Αθηνάς, κλίματα του Διονύσου, δάφνες του Απόλλωνα και άλλα δέντρα, σε αυτήν λοιπόν την αριστοκρατική αρχαία συνοικία γεννήθηκε και έζησε όλη του τη ζωή ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής, ο οποίος στην τραγωδία του «Ιδίπους επί Κολωνό» περιγράφει τη συνοικία ως εξής: «Ήρθες ξένε στα ομορφότερα μέρη του τόπου μας, που τ' άλογα τρέφει τα ωραία στον Κολωνό τον Γάτασπρο, όπου θρηνολογάει το λιγερόφωνο αηδόνι, τριγυρίζοντας σε ρεματιές ολόχλωρες μέσα στο μελαμψό κισό φωλιάζοντας, και στου Θεού τα πάτητο το δάσος το μυριόκαρπο, το ανήλιαγο, το απάνεμο και σ' όποιο χειμωνόδερμα». Εδώ, σε αυτή τη γειτονιά έγιναν οι πρώτες κρυφές συναντήσεις του Περικλή και της Ασπασίας πριν αποφασίσουν να ζήσουν μαζί. Και εδώ βρίσκεται το ιερό των Ευμενίδων, των Ερηνιών, και το άγαλμα του ήρωα Κολωνού που έδωσε το όνομά του στον αρχαίο δήμο. Σε κοντινή απόσταση από τον λόφο του ιππίου Κολωνού βρίσκονται οι κήποι της σχολής του Πλάτωνα, όπου δίδαξε ο ίδιος και αργότερα ο Σπεύσικος. Καθώς η περιοχή διατηρούσε ήδη το όνομα Ακαδημία από τον μυθικό ήρωα Ακάδημο, η σχολή του Πλάτωνα ονομάστηκε Ακαδημία, και από το γεγονός αυτό ονομάζονται ακαδημίες όλα τα ανώτατα μορφωτικά ιδρύματα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.
Ο λόφος του κολονού αποτέλεσε την τελευταία κατοικία των δύο περίφημων αρχαιολόγων του Λένορμαν, του οποίου επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στον Πλάτωνα, και του Μίλλερ, τον οποίο ο θάνατος βρήκε στην Αθήνα, όπου και είχε ο ίδιος ζητήσει να ταφεί. Στις ιστορίες ανθρωπιάς των νεότερων χρόνων που ξεχνιούνται κάτω από τα τσιμέντα ανήκουν και η αξιοποίηση του λόφου το 1924 από τραυματίες της μικρασιατικής καταστροφής και η φιλοξενία προσφύγων στο καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν. Με λίγο χρόνο στην άκρη, άνετα παπούτσια και κάμερα στο χέρι, κινητό, με καλή κάμερα στο χέρι, αξίζει ένας περίπατος για να νιώσει κανείς την δόνηση της περιοχής και να ανακαλύψει γωνιές ή ακόμη και ολόκληρους μικρούς δρόμους που μοιάζουν να δραπέτευσαν από ασπρόμαυρο σινεμά. Οι αισθήσεις και ο νους μας χρειάζονται πάντα συνδέσεις. Συνδέσεις με τα πιθανά παρελθόντα, μας. Και η ομορφιά, έστω και κακοποιημένη ή κατά πολύ αφανισμένη, είναι εκεί και περιμένει να τη ζωντανέψεις ξανά με το ξόρκι της γνώσης και της έγχρωμης φαντασίας στον ασφαλέστερο για αυτήν τόπο, μέσα σου.